Κύριε Καμπυλάκη, έχετε μετασεισμούς εκεί? Ναι, σαφώς. Έχουμε και μάλιστα είχαμε και ένα ισχυρό σεισμό πριν από περίπου μία ώρα. Ο τέτοιος έτσι έντονος σεισμός που εσαρτήκαμε δηλαδή. Και τώρα οι κάτοικοι βρίσκονται στους δρόμους? Κοιτάξτε, όχι, δεν βρίσκονται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην περιοχή, το αγκαλοχωρείο και επίσης στην γειτονιά της πόλης του Ιρακλείου, όπου περίπου υπολογίζεται ότι 1000 σπίτια δεν μπορούν να κατοικηθούν και επομένως είτε ο κόσμος αυτός θα πρέπει να μείνει είτε στις σκηνές είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά όχι μέσα στις κατοικίες αυτές που έχουν... Τουλάχιστον λέμε 1000 σπίτια, κύριε Καμπυλάκη. Ακριβώς. Κύριε Καμπυλάκη, εσείς το γνωρίζατε για τον Δήμαρχο που είχε κάνει αίτημα για προσεισμικό έλεγχο στην περιοχή, ο κ. Φραγκάκης, 21 Ιουλίου. Κοιτάξτε να δείτε, δεν γνωρίζω ότι είχε κάνει ο κ. Φραγκάκης, για να είμαι ειλικρινής, αλλά γνωρίζω ότι υπήρχε έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα. Αυτό είχε ανησυχήσει όλους. Προσπαθούσαν όλοι να εξηγήσουν πώς εξελίσσεται έτσι το φαινόμενο. Και σήμερα προέκυψε ο σεισμός, ο οποίος όπως φάνηκε δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι σεισμονικοί. Πρέπει να προχωρήσουμε, Ανδρέα, μας πιέζει ο χρόνος, θα έχουμε την ευκαιρία να πάνε όλα καλά. Πάνω απ' όλα, κύριε Καμπυλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλό βράδυ, πάμε γρήγορα γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Πάμε στο θέμα της πανδημίας που βρίσκεται και...